Λοιπόν, έχουμε φτάσει στο λιμάνι της Κέρκυρας, όπου όπως βλέπετε καίγονται δύο διασωστικές λέμβοι. Να το φέρνουμε κοντά προκειμένου να το δείτε. Από εκεί λένε οι πληροφορίες ότι ξεκίνησε. Και φυσικά δεν μπορούμε να πλησιάσουμε πιο κοντά, μας έχουν απαγορεύσει. Και εδώ είναι οι πυροσβεστικές και η αστυνομία, οι δυνάμεις, πλωτό του λιμενικού, και αναμένονται δυνάμεις από την Θεσπρωτεία, από την Ήπειρο, από την Ιγουμενίτσα. Τώρα είναι λίγο συγκεκριμένες όλες οι πληροφορίες που έχουμε, όμως χρειάζονται ενισχύσεις. Συμπαγής πυκνός καπνός. Τον είδατε και από τον δρόμο καθώς ερχόμασταν. Εξακολουθούν να έρχονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις, ακούμε τις σιρήνες. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ επίσης πλησιάζει. Θα σας κάνω την εικόνα πιο κοντά. Πλησιάζει το κρουαζιερόπλοιο, εννοώ. Το βλέπετε. Αυτό βρίσκεται ήδη περίπου ένα μήνα στην Κέρκυρα. Ενώ δείτε λίγο τον κόσμο που έχει συγκεντρωθεί και τραβάει. Είναι ένα θέμα το οποίο δεν είναι καθημερινό και ένα ρεπορτάζ το οποίο δεν συμβαίνει κάθε μέρα φυσικά. Ακούτε τις πυροσβεστικές. Νάτες. Ρωτάτε πώς έπιασε φωτιά, δεν το γνωρίζουμε ακόμα. Δεν έχουμε καταφέρει να μιλήσουμε με πυροσβεστικές δυνάμεις. Ξέρουμε ότι ξεκίνησε όμως από αυτές τις λέμβους που είναι στο πλάι, οι σωστικές. Δύο, όπως μπορώ από την απόσταση αυτή να διακρίνω, είναι που καίγονται. Φλόγες αυτές. Από εκεί βγαίνουν κιόλας. Πώς έπιασε φωτιά είναι πολύ νωρίς να το γνωρίζουμε. Μόλις έχει εκδηλωθεί, δεν έχουμε καθόλου πληροφορίες. Βλέπετε το πυροσβεστικό που πλησιάζει. Εκεί πέρα που δουλεύουν οι άνθρωποι, το λιμενικό, οι πυροσβέστες, η αστυνομία, το ΕΚΑΒ, τα ασθενοφόρα. Είναι πολύ απομνηκτική η κατάσταση. Είναι πολύ αντίξωες οι συνθήκες στις οποίες καλούνται να εργαστούν και να αντιμετωπίσουν αυτή την κατάσταση, αυτού του είδους την πυρκαγιά. Προσπαθήσουμε βεβαίως σε λίγο να επικοινωνήσουμε, να μάθουμε αν υπάρχουν νεότερα, κάποιες πληροφορίες, κάτι που μπορεί να εξηγήσει όλο αυτό που συμβαίνει και καταγράφεται αυτή τη στιγμή. Εκτιμώ ωστόσο ότι δεν υπάρχει κίνδυνος υγείας για κανέναν. Το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
ενδεχομένως να είναι στο σημείο προληπτικά για πάνε ενδεχόμενο. Και εξαπλώνεται. Ναι, εδώ λένε μάρτυρες και έχουν δίκιο πως αυτή τη στιγμή πιάνει φωτιά και διπλανή από εκεί που βγαίνει λευκός καπνός. Και δεν είναι για τον Πάπα. Του βλέπετε. Στα αριστερά 2 και μία δεξιά 3. Και δυνάμεις πυροσβεστικής εξακολουθούν να έρχονται. Μακάρι να μην υπάρχουν θύματα, νομίζω πως δεν υπάρχουν. Βλέπω, το, όπως σας είπα, το ασθενοφόρο σταματημένο. Δεν έχει φύγει, δεν έχει έρθει άλλο, που σημαίνει ότι ευτυχώς μάλλον δεν υπάρχουν θύματα. Και είναι για προληπτικούς λόγους. Ήρθε και το όχημα της πυροσβεστικής, το μικρό με τον διοικητή προφανώς. Το θέμα είναι ότι εξαπλώνεται η φωτιά. Δεν ξέρω πώς από εδώ θα προσεγγίσουν. Τώρα δεν μπορώ να εντοπίσω και το λιμενικό σκάφος που έκανε περιπολία γύρω-γύρω από το κρουαζιερόπλοιο πριν, προκειμένου να ελέγξει, μάλλον, από ό,τι καταλαβαίνω. Αυτό το πλοίο έχει δέσει για χειμώνα, για να μην από είχαν πει ότι θα μείνει στο λιμάνι της Κέρκυρας, αλλά να σας πω ότι έχει προσωπικό το πλοίο. Δεν είναι άδειο. Δεν είναι όπως όταν κάνει τις κρουαζιέρες του, αλλά υπάρχει προσωπικό. Επειδή ρωτάτε. Αυτή είναι η κατάσταση που βλέπετε. Βλέπουμε περιπολικό και σε αυτή την πλευρά του λιμανιού. Εξαιρετικά πυκνός ο καπνός. Έχει φλόγες ακόμα. Έχει φλόγες. Έχει φλόγες. Εγώ τις βλέπω από εδώ πέρα. Σημαίνει ότι έχει επεκταθεί, έχει φύγει από αυτό το σημείο. Έχει πάει προς τα μέσα η φωτιά. Και αυτό ήρθε εδώ. Έλα. Είμαστε για όλα. Και για διάσωση, για όλα. Για σώστη. Όλες φωτιές δεν είναι θέα πιάνουν. Τι γίνεται. Τα διπουλκά δεν βλέπω να γίνονται. Τα διπουλκά, ναι. Ούτε καν να ρίξουν λίγο νερό, τα μου λύνουν. Τίποτε. Ζάπα, κύριε. Το 2700 θα ανοίξουν. Ζάπα, κάπα, άλλη ζάπα. Δεν έχουν πετρέλαιο. Είναι απίστευτο αυτό που έχει εκδηλωθεί. Το 2700 θα ανοίξουν. Το φέρνουμε πιο κοντά, μήπως μπορέσουμε να διακρίνουμε το οτιδήποτε. Βλέπετε, αν προσέξετε στην σωστή κυλέμβο, υπάρχουν ακόμα φλόγες, δεν είναι μόνο καπνί, είναι και φλόγες.
Προφανώς προσπαθούν να την κατασβήσουν. Δεν έχουμε ορατότητα από εδώ, αλλά από την πίσω πλευρά ή έχουν μπει μέσα και προσπαθούν να προσεγγίσουν. Σύμφωνα με γνωρίζοντες, είναι πολύ δύσκολο το σημείο στο οποίο έχει εκδηλωθεί και πολύ εξαιρετικά δύσκολο να τεθεί υπό έλεγχο. Γι' αυτό έχουν ζητήσει ενίσχυση των δυνάμεων. Βλέπουμε ότι τώρα απομακρύνεται ένα πυροσβεστικό όχημα. Είναι και η αστυνομία εδώ που μακρύνει τον κόσμο που έχει συγκεντρωθεί κοιτάζοντας το συμβάν, η λιμενική αστυνομία. Και έρχονται και συνέχεια δυνάμεις. Θα δούμε. Δεν είπα τίποτα, καθίστε κάτω. Ναι, κατάλαβα. Άμα να πηγαίνεις έτσι μιλιά, να σε απολέμω τσο. Το έχω κάνει κοντινό, το ξέρω. Έχει ακόμα φωτιά η λέμπη. Δεν καταλαβες. Βγαίνει και από τα παράθυρα. Ναι, έχει έπαιξει μέσα. Αυτό έχει τελείωσει. Ναι. Προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με κόσμο για να μάθουμε όσο είναι δυνατόν, γιατί καθώς καταλαβαίνετε κάνουμε live. Λένε ότι η πυρκαγιά έχει επεκταθεί μέσα. Έχει επεκταθεί μέσα και ένας σχεδιασμός είναι ενδεχομένως με ανοιχτού τύπου πλοίου να μεταφερθεί από αυτή την πλευρά πυροσβεστικό προκειμένου να επιχειρήσει. Που σας λέμε, μαθαίνουμε ότι θα έρθει η παντόφλα, η λεγόμενη παντόφλα μάλλον του ανοιχτού τύπου πλοίου, με πυροσβεστικό μέσα, ώστε να έρθει από εδώ και να διενεργήσει, να μπορέσει να σβήσει τη φωτιά, να τη θέσει υπό έλεγχο. Είναι πολύ δύσκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Λοιπόν, στο σημείο εδώ στο λιμάνι είναι ο Αντιπεριφερειάρχης στην Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Ιωνίων Ίσων, ο κύριος Μιλιώτης, ο οποίος... Κύριε Μιλιώτη, ναι. Είστε εδώ. Θέλω να μας πείτε ουσιαστικά αν έχετε κάποια στοιχεία για το συγκεκριμένο συμβάν. Είναι σχετικό θέμα συμβάν, θα έχει μια διάρκεια. Είναι ενημερωμένες οι υπηρεσίες που πρέπει να mm-hmm. Ήδη έρχεται και ένα... Έχουμε ζητήσει δυνάμεις από Ιγουμενίτσα. Ναι. Και το λιμενικό σωστικό της κυρίως δημοκρατήρηση, όπως έχετε επιστώσει, είναι μια επικίνδυνη φωτιά, είναι στη μέση του πλοίου. Αυτή τη στιγμή βλέπω και άσπρο εδώ, είναι ένα δείγμα που αρχίζει και επιδράει η κατάσταση. Δεν είναι κάτι εύκολο ακόμα. Ναι. Εκτίμηση κάνω ότι θα έχει μια συνέχεια. Ελπίζω να τα καταφέρουν.
χρόνο αυτή τη στιγμή. Εντάξει, είναι στο ελιμενισμένο πλοίο από το βρεσιρόπλιο, το οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή. Προφανώς από εργασίες, εδώ δεν είναι διάφορα. Περισσότερο, περίπου ένα μήνα είναι εδώ πέρα που είχαν δηλώσει για χειμώνα, ναι. Και έχει προσωπικό μέσα. Αυτά μέχρι στιγμής είμαστε σε παρακολούθηση, πιστεύω θα ολοκληρωθεί. Ελπίζω να μην χρειαστεί κάτι παραπάνω. Δεν είναι δικά σε κατάσταση. Το μόνο που θέλει είναι το πλοίο και οι άνθρωποι που είναι εκεί. Δεν έχουν βγει, είναι άνθρωποι μέσα ακόμα, δεν είναι, τους έχουν... Προφανώς που βλέπετε κιόλας ότι είναι στο σπίτι και ενεργούν για την κατάσταση. Α, εννοείται όσοι επιχειρούν. Όσοι επιχειρούν. Αυτό γιατί ρωτάει ο κόσμος. Ναι, ναι, ναι. 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 Και το ΕΚΑΒ εκεί πέρα είναι για προληπτικούς λόγους, έτσι. Το είπαμε, απλά να το διευκρινίσουμε. Όπως είδατε από το πρώτο στιγμή, εσείς καταλήξατε το προσωπικό. Έχει ξεκινήσει αυτό το θέμα. Πιστεύω να αρχίσει, γιατί βλέπω άσπρο κάπλο. Να. Σημαίνει ότι ενεργούν τα πυροσβεστικά που υπάρχουν. Μακάρι να εξελιχθεί. Μακάρι να εξελιχθεί όπως θέλουμε. Κύριε Μιλιώτη, ευχαριστώ πολύ. Θα τα ξαναπούμε αν χρειαστεί. Λοιπόν, ακούσατε τον, την Περιφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ιωνίων Νήσων, εδώ στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας. Δεν κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές. Όχι τουλάχιστον όλων όσοι βρίσκονται εδώ, παρά μόνο η επικινδυνότητα που αντιμετωπίζουν όλοι οι άνθρωποι που καλούνται να κατασβήσουν και να επιχειρήσουν σε τέτοια περιστατικά. Οι οποίοι, ωστόσο, άνθρωποι έχουν την απαιτούμενη εμπειρία, έχουν αυξημένη προσοχή. Είναι αυτό που σας είπα, βεβαιωθήκαμε ότι δεν είναι εύκολη αφενός αυτή η πυρκαγιά. Αφετέρου, ενισχύεται η πυροσβεστική δύναμη της Κέρκυρας με δυνάμεις από την Οικουμενίτσα, όπως από την πρώτη στιγμή αναφέραμε, προκειμένου να γίνει η κατάσβεση και από αυτήν την πλευρά. Έχει, όπως ακούσατε τον κύριο Μιλιώτη, οι φλόγες έχουν μπει στο εσωτερικό φυσικά του κρουαζιεροπλοίου. Και ελπίζουμε να εξελιχθεί και να τεθεί τουλάχιστον υπό έλεγχο σύντομα. Μας είπε ότι ο λευκός καπνός που τώρα βλέπετε κι εσείς είναι θετικό δείγμα του γεγονότος ότι η επιχείρηση κατάσβεσης αρχίζει και λειτουργεί. Και είναι εμφανής. Δεν είναι τόσο πυκνός και μαύρος ο καπνός όσο ήταν από την αρχή που κάναμε το live αυτή η σύνδεση μέσω του kerkerasimera.gr. Ναι, συμβαίνει τώρα. Τώρα συμβαίνει αυτό επειδή ρωτάτε στο λιμάνι της Κέρκυρας. Πρόκειται για το κρουαζιερόπλοιο που βλέπετε, το οποίο είναι λιμενισμένο στο λιμάνι μας από τις 30 Ιανουαρίου. Πυροσβεστικό σκάφος δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, θα έρθουν δυνάμεις. Κάτι εδώ. Λοιπόν, με ενημερώνουν πως αυτή η παντόφλα εκεί έχει φορτώσει ήδη το πυροσβεστικό. Για να ξεκινήσει, να έρθει από αυτή την πλευρά, αυτή την απόσταση που σας δείχνω και να ξεκινήσει η κατάσβεση. Εδώ θα είμαστε, θα το καλύπτουμε όλο. Αλλά ο καπνός, όπως βλέπετε, έχει μειωθεί αισθητά. Έχει μειωθεί αισθητά και αυτό είναι πολύ θετικό δείγμα. Η φωτιά έχει εκδηλωθεί, ενημερώθηκε εδώ και μισή ώρα, γύρω στις 3.30-3.25, κάπου εκεί. Έχει ενημερωθεί η πυροσβεστική, όπου ήρθε εσπευσμένα αμέσως με ό,τι δυνάμεις είχε.
το προσωπικό δεν είναι μέσα. Απαντάω στις ερωτήσεις σας, όπως μας είπε ο κ. Μιλιώτης, ο υπεύθυνος πολιτικής προστασίας περιφέρειας Ιωνίων Ίσων. Δεν υπάρχει προσωπικό μέσα, παρά μόνο οι άνθρωποι που επιχειρούν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς. Όλοι όσοι χρειάζονται από το εσωτερικό του πλοίου. Και ναι, ζήτησαν βοήθεια από ηγουμενίτσα. Το κρουαζιερόπλοιο είναι στο λιμάνι από τις 30 Ιανουαρίου. Ένας μήνας και κάτι. Ελπίζω ο ήχος να υπάρχει, να είναι τουλάχιστον υποτυπώδης. Υπάρχει φασαρία, υπάρχει αέρας. Δεν ξέρω πώς λαμβάνετε το βίντεο. Δεν έχουμε μάθει από τι εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, όχι. Θα πρέπει να μιλήσουμε με τους ανθρώπους οι οποίοι ήδη βρίσκονται μέσα και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι αδύνατον αυτή τη στιγμή. Μου μίλησε εμένα. Το έκανα live. Σας φαίνω και κοντά να δείτε πώς είναι αυτή η κατάσταση τώρα, όσο πιο κοντά γίνεται. Μόνο που είναι μεγάλη απόσταση που πρέπει να καλυφθεί. Βλέπετε τον κόσμο, έτσι, που ρίχνει νερό, που επιχειρούν. Υπάρχουν φλόγες ακόμα. Βλέπετε τώρα το πλωτό σκάφος του... Το σκάφος του λιμενικού, πιο πλωτό. Το σκάφος του λιμενικού, κοντά. Μόλις περάσει το συγκεκριμένο πλοίο, θα σας φέρω και πιο κοντά ξανά. Η αλήθεια είναι, επειδή ρωτάτε πάλι και σας απαντάω, δεν έχει ξεκινήσει ακόμα το ανοιχτό τύπου πλοίο, στο οποίο είναι πάνω το πυροσβεστικό όχημα, και θα σας το δείξω αμέσως. Θα προσπαθήσω δηλαδή. Είναι αυτό. Βλέπετε το πυροσβεστικό πάνω. Ακόμα δεν έχει ξεκινήσει. Δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει. Και συνεχίζουμε. Εδώ.
Το MSC είναι το κρουαζιερόπλοιο, αυτό που ακριβώς βλέπετε. Εξακολουθούμε να είμαστε στο λιμάνι της Κέρκυρας. Για όλους όσοι ρωτάτε, συγγνώμη που επαναλαμβάνομαι, αλλά σας απαντάω όσο μπορώ να βλέπω τα σχόλια την ώρα του live εδώ στο kerkyrasimera.gr. Ακούσαμε πριν τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Μιλιώτη. Εφόσον έρθει στο σημείο... Εφόσον έρθει στο σημείο άλλος ερετός αυτοδιοικητικός, θα αποσπάσουμε δήλωση για ό,τι νεότερα ενδεχομένως να έχουν. Τι σημαίνει αυτό? Όπως σας είπαμε, για συντήρηση και επισκευή έχει μείνει στο λιμάνι της Κέρκυρας το συγκεκριμένο κρουαζιερόπλοιο. Η αρχική ανακοίνωση ήταν ένας μήνας. Σας είπαμε ότι έχει περάσει περισσότερο, είναι από τις 30 Ιανουαρίου δεμένο. Έχει ελιμενιστεί εδώ. Θα σας φέρω άλλο λίγο κοντά να δείτε τι ακριβώς γίνεται. Ωραία. Λοιπόν, συγγνώμη για την εικόνα. Να σας δείξω ότι αυτό μας ενημερώνει ο κύριος Μιλιώτης πως αυτό θα πάει να ρημουλκίσει για να βοηθήσει στην πυρόσβεση του πλοίου. Αυτό που βλέπετε το πλωτό. Θα δούμε όλη την επιχείρηση από κοντά. Από όσο κοντά γίνεται. Από το σημείο που βρισκόμαστε. Βλέπετε οι φλόγες, είναι ενεργείς ακόμα. Έχει ενεργείς φλόγες. Δεν ξέρω αν μπορείτε να διακρίνετε και τον κόσμο που επιχειρεί κάτω από στα δεξιά, στα αριστερά, όπως βλέπετε μάλλον την εικόνα, τον κόσμο. Και τα δύο λιμενικά σκάφη. Και τώρα ξεκινάει και το ρημουλκό. Είναι ενεργής και στις δύο λέμβους. Δυστυχώς δεν μπορώ να φέρω την εικόνα πιο κοντά. Έχει μια αξία όταν τελειώσει όλο αυτό και έχει, όταν τελειώσει εσείως εννοώ, να συζητήσουμε και να δούμε για όλα αυτά που εσείς λέτε και έχετε απόλυτο δίκιο ως προς την ετοιμότητα, ως προς τις δυνάμεις και την πυρόσβεση που θα πρέπει να έχει ένα λιμάνι, ως βάση και στο πώς μπορεί κανείς να επιχειρήσει άμεσα και αποτελεσματικά εν τη γενέση του οποιοδήποτε συμβάντος, καταγραφή. Έχει μια σημασία όλα αυτά να τα δούμε, τις ευθύνες και κυρίως το πώς τα αντιμετωπίζουμε, γιατί δεν υπάρχει αμφιβολία ότι όλοι έχουν πέσει μονή διπλή προκειμένου να βοηθήσουν στην κατάσβεση. Το θέμα είναι όμως ότι επαρκούν όλες αυτές οι δυνάμεις που υπάρχουν εδώ για ένα τέτοιο συμβάν, το οποίο ναι, μπορεί να γίνει μια φορά στα 20 χρόνια, όμως μπορεί να γίνει, μπορεί να συμβεί και θα πρέπει να υπάρχει αυτή η ετοιμότητα.
Μιλάμε για ένα λιμάνι που δέχεται, που δέχεται κρουαζιερόπλοια διαρκώς. Μιλάμε εκτός lockdown και κορονοϊού, όπως καταλαβαίνετε. Όλο το χρόνο και πολλά ταυτόχρονα. Ένα που έρχεται από επόμενη σκηνή. Λοιπόν, θα τοποθετηθεί όπως βλέπετε σε αυτό κανόνι για να ξεκινήσει. Ωχ, κοιτάξτε, κοιτάξτε. Ξανά πυκνώνει μαύρος ο καπνός. Εδώ λένε άνθρωποι που γνωρίζουν ότι δεν θα το γλιτώσουμε σε πολύ λίγο. Λοιπόν, έρχεται, ακούστε τώρα τι θα γίνει. Έχει έρθει το πλωτό και το ανοιχτού τύπο που σας έδειξα πριν που κουβαλάει το πυροσβεστικό θα γίνει συνεργασία των δύο από ό,τι έχουμε καταλάβει. Θα τα δούμε βέβαια live προκειμένου να γίνει κατάσβεση από εδώ. Θα τα δούμε όλα αυτά όμως, γιατί και εγώ ειδική δεν είμαι. Λένε όμως ότι επειδή είναι και στο μέσο η φωτιά, στο μέσο του πυροσβεστικού, στο κέντρο του, θα υπάρχει σοβαρό πρόβλημα ότι καταστρέφεται, ότι ενδεχομένως να... Δεν ξέρω, θα δούμε. Θα δούμε, δεν θέλω να κινδυνολογώ. Στο κεντρικό λιμάνι της Κέρκυρας είμαστε, επειδή ρωτάτε, όσοι συνδεθήκατε τώρα, στο κεντρικό λιμάνι της Κέρκυρας και πρόκειται για ένα κρουαζιερόπλοιο το οποίο είναι σε εκκινησία από τις 30 Ιανουαρίου στο νησί, εδώ στο λιμάνι, για επισκευές και συντηρήσεις. Κοιτάξτε πιο κοντά, έχει πυκνώσει και είναι πάλι κατή μαύρος ο καπνός. Και προσπαθούν, βλέπετε τον κόσμο που επιχειρεί. Νομίζω ότι επεκτείνεται πια. Νομίζω ότι επεκτείνεται. Προσπαθεί το πλωτό να κοιτάξω να δω που βρίσκεται το υπόλοιπο. Έρχεται. Λοιπόν, κοιτάξτε. Ανοίγω το πλάνο, είναι το πλωτό και είναι αυτό που σας έδειξα πριν, το οποίο φέρει, μεταφέρει το πυροσβεστικό όχημα που θα βοηθήσει στην κατάσβεση του πλοίου από αυτή την πλευρά εδώ που σας δείχνουμε και κοιτάμε τόση ώρα. Αυτά θα δούμε αμέσως τώρα. Γνωρίζουμε ότι το πλοίο είναι στην Κέρκυρα από τις 30 Ιανουαρίου, ήταν η ανακοίνωση τότε, απαντάω σε ερώτησή σας, ήταν η ανακοίνωση τότε του οργανισμού λιμένου της Κέρκυρας. Το γνωρίζουμε σίγουρα αυτό που σας λέμε. Περιμένει για να ξεκινήσει. Όπως σας έδειξα πριν, το πλοίο του ανοιχτού τύπου να το πλησιάζει, που μεταφέρει το πυροσβεστικό όχημα. Η συνεργασία των δύο θα γίνει προκειμένου να αρχίσει να γίνεται η κατάσβεση. Όσο είναι δυνατόν, το Κέρκυρα σήμερα θα σας μεταδώσει, θα καταγράψει και θα σας μεταδώσει ακριβώς την όλη επιχείρηση. Να το πλησιάζει, είναι πολύ κοντά. Είναι πολύ κοντά. Και όπως είπαμε, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 3:20.
δεν κάνω λάθος, κάπου εκεί. 3:30. Το Λύρικα είναι το MSC. Πυροσβεστικά ελικόπτερα δεν υπάρχουν. Στην Κέρκυρα εννοώ ως βάση. Όχι ακόμα. Δυστυχώς το θέμα είναι ότι αυτές οι εικόνες θα κάνουν αφενός το γύρο του διαδικτύου, αφενός θα αποτελέσει πανελλαδική είδηση. Αφετέρου δεν ξέρω τον αντίκτυπο που θα έχει και εκτός συνόρων της χώρας μας. Όμως είναι ένα ατύχημα, είναι να συμβάν όπως πολλά. Και η επιχείρηση ως τώρα είναι αξιόλογη, αφού δεν έχει υπάρξει τραυματισμός και προσπαθούν όλες οι δυνάμεις ίσομες να τα καταφέρουν. Βέβαια πυκνώνει, όπως βλέπετε, κοιτάξτε το καπνό πως έχει απλωθεί. Θα έρθουν τα πυροσβεστικά εδώ, οπότε να μετακινηθούμε για να σας μεταδώσουμε ό,τι μπορούμε. Λοιπόν, κοιτάξτε, έρχεται. Βλέπετε, προκειμένου να βοηθήσει. Κυρίοι, κυρίοι, περάστε λίγο πίσω. Περάστε πίσω και μέσα. Πάμε λίγο. Πίσω, πίσω να κάνετε εδώ στην άκρη, γιατί τώρα θα έρθει το πλοίο να ξεφορτώσει και έχουμε τα πυροσβεστικά. Ωραία. Θα απομακρυνθούμε λίγο και θα δω που μπορώ να τοποθετηθώ για να σας δείξω. Βλέπετε εδώ. Γιατί εδώ θα δέσει το πλοίο, λένε, δεν ξέρω πώς ακριβώς θα γίνει. Όχι. Βλέπετε. Συγχωρέστε με τώρα για την κουνημένη εικόνα. Προσπαθούμε και εμείς να μην ενοχλούν να κάνει ο κόσμος τη δουλειά του, να σας μεταδώσουμε και εμείς ό,τι μπορούμε καλύτερα. Βλέπετε, επιχειρεί ήδη. Δεν ξέρω αν ακούτε, αλλά ακούσαμε ένα σπάρο, κάποιο έφλεκτο υλικό. Δεν είναι πολύ εύκολο να τα ακούσετε όλα αυτά.
Συνεφιάζεται μεταξύ πολύ. Ωραία, και μόλις καταφθάνει πυροσβεστικό όχημα από την Αχαράβη, από τη Βόρεια Κέρκυρα, δηλαδή στο κέντρο της πόλης. Όπως βλέπετε, έχουν κληθεί όλες οι δυνάμεις να επιχειρήσουν. Να το, αυτό είναι που έχει έρθει από την Αχαράβη, από τη βόρεια πλευρά του νησιού. Και σπέβδει. Και επανερχόμαστε στο σημείο. Προφανώς τα πυροσβεστικά δεν έρχονται εδώ για, από το χώρο από τον οποίο μας απομακρύνανε. Κάτι άλλαξε τελευταία στιγμή. Οπότε να το κάνουμε λίγο πιο σταθερό. Αυτή είναι η επιχείρηση που συμβαίνει αυτή τη στιγμή από την εσωτερική πλευρά, από την πλευρά δηλαδή που έχει εκδηλωθεί η πυρκαγιά. Ακούμε φωνές, οδηγίες προφανώς, ο ένας προς τον άλλον. Οι συνθήκες στις οποίες δουλεύουν είναι πραγματικά και φοβερά αντίξωες. Φυσικά έχουν ειδικές στολές και οι πυροσβέστες και όλοι όσοι επιχειρούν και αναπνευστήρες. Ριμουλκό λέγεται, σωστά. Υπάρχουν εστίες οι οποίες καίγονται, υπάρχουν φλόγες ενεργής. Το είπαμε και πιο πριν, εξακολουθούν να υπάρχουν όμως. Γιατί είναι τόσο καιρό, τόσο προβλέπεται να μένουν για επισκευή και συντήρηση αυτά τα πλοία, περίπου στον ένα μήνα, 40 μέρες, εξ όσων γνωρίζω. Το πώς έχει εκδηλωθεί, από πού ξεκίνησε η φωτιά, μάλλον πώς ξεκίνησε η φωτιά, δεν το γνωρίζουμε ακόμα. Αρχίζει και λειτουργεί τώρα όλο αυτό που επιχειρούν αυτή τη στιγμή. Βλέπετε ότι ο καπνός δεν είναι τόσο έντονος, ξεκινάει πάλι λευκός. Βέβαια, από απόσταση ακόμα βλέπουμε τις φλόγες, αλλά μάλλον είναι σε καλύτερη κατάσταση υπό την έννοια ότι αυτό μας είπε και ο κύριος Μπιλιώτης πριν, δηλαδή ότι ο λευκός καπνός είναι καλό σημάδι. Ακούσαμε ένα, σαν μια, μάλλον μια έκρηξη κάποιου έφλεκτου υλικού, μόνο μία μέχρι στιγμής, πριν από λίγα λεπτά. Σύσσωμες οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Σας είπα ότι έχουν έρθει και από Βόρεια Κέρκυρα, δεν ξέρω αν αναμένονται και από Νότια.
πηγαίνω έρχονται. Νομίζω ότι είναι το σύνολο των πυροσβεστικών δυνάμεων επιποδός στο σημείο. Και να υπενθυμίσουμε ότι την ώρα που ξέσπασε συγκεκριμένη φωτιά, είχε εκδηλωθεί και άλλη φωτιά σε σπίτι. Ευτυχώς χωρίς να υπάρξουν κίνδυνο ζωής, καταστροφές κτλ. Αλλά θέλω να πω ότι μαζί με αυτό ενδεχομένως να υπάρχουν και άλλα συμβάντα στο νησί της Κέρκυρας, για το οποίο η πυροσβεστική πρέπει να επιχειρεί. Δεν έχει κόσμο μέσα, όχι, δεν έχει κόσμο. Εδώ είναι για περισσότερο από έναν μήνα με προσωπικό, με το προσωπικό του.
και άλλο πυροσβεστικό μεταφέρεται. Για να πλησιάσει. Πλησιάζει καθώς βλέπετε το πυροσβεστικό όχημα μέσα. Η κατάσταση εδώ ως προς τις φλόγες είναι εμφανώς καλύτερη, το αντιλαμβάνεστε. Από την άλλη πλευρά πάει, για να δούμε. Την άλλη πλευρά δεν ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει, δεν μπορούμε να πλησιάσουμε, απαγορεύεται, οπότε ό,τι μπορούμε σας δείχνουμε από αυτή την πλευρά. Πάει από την άλλη πλευρά. Επίσης το λιμάνι της Κέρκυρας για να τα μεταφέρουν προς τα εκεί. Και δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς σημαίνει στο εσωτερικό του καραβιού, που πληροφορίες λένε πως έχει αρπάξει και μέσα φυσικά. Έχουν επεκταθεί δηλαδή οι φλόγες στο εσωτερικό του πλοίου. Και ήδη υπάρχουν και καμένες καμπίνες. Δεν μπορώ δυστυχώς να σας δείξω την πίσω πλευρά τι ακριβώς γίνεται που το ζητάτε, διότι πρέπει να περάσω από ελεγχόμενο, να περάσουμε όλοι δηλαδή οι δημοσιογράφοι που καλύπτουν το ρεπορτάζ από ελεγχόμενο χώρο του Οργανισμού Λιμενών της Κέρκυρας, όπου μας έχουν απαγορεύσει την είσοδο αφενός για λόγους ασφαλείας, αφετέρου για να μην εμποδίσουμε την όλη επιχείρησή τους. Πλησιάζει τώρα. Λοιπόν, κοιτάξτε εδώ, δεν ξέρω πόσο είναι, αλλά είναι περισσότερο του ενός, πυροσβεστικά, δύο,
δύο πυροσβεστικά οχήματα μπορούμε να δούμε όλοι μέσα στο ανοιχτού τύπου πλοίο. Δεν ξέρω αν είναι και τρίτο, θα το διαπιστώσουμε φαντάζομαι. Να του, και ξεκινάνε και ρίχνουν. Βλέπετε. Έτσι προσπαθούν να κάνουν την κατάσβεση. Κοιτάξτε την επιχείρηση. Συνολικά τι γίνεται. Συντονίζονται. Δεν είναι εύκολο που και όσο και αν υπάρχουν ευθύνες όπως λέτε και όπως ισχύει, όλος αυτός ο συντονισμός δεν είναι εύκολος όταν δεν υπάρχει και αντίστοιχη εμπειρία, όχι επαγγελματική, αλλά εμπειρία αντίστοιχη σε τέτοια συμβάντα. Η φωτιά γνωρίζουμε ότι έχει επεκταθεί στο εσωτερικό, έχουν καεί κάποιες καμπίνες, δεν ξέρουμε όμως ούτε τον αριθμό ούτε την έκτασή τους. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν έχει φτάσει η πυροσβεστική στο σημείο με το ανοιχτό τύπο πλοίο. Και όπως βλέπετε, νομίζω ότι συγχρονίζονται άψογα. Είναι φοβερή προσπάθεια από μέρους τους. Και προσπάθεια με αποτέλεσμα, όπως φαίνεται.